πάμε στο κτηματολόγιο. Εκεί βέβαια, και αν δεν επικρατεί, δεν θα πω μπάχαλο, θα πω κατά κάποιο τρόπο μία αποκαρδιωτική ανταπόκριση σε επίπεδο Κρήτης, αν εξαιρέσουμε την Ανατολική Κρήτη που τα πήγαν καλά σε περιοχές όπως ο Άγιος Νικόλαος, σε περιοχές όπως η Σιτία και η Ιεράπετρα, αλλά στο Ρέθυμνο τα ποσοστά είναι αποκαρδιωτικά, έχει δοθεί και μια άτυπη παράταση. Το ίδιο σκηνικό και στα Χανιά, καλύτερα βέβαια σε σχέση τα πηγαίνουν εκεί σε σχέση με το Ρέθυμνο και σε ένα ποσοστό 18% κινείται η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Και περιοχές, για να γίνω ακριβής και συγκεκριμένος, και περιοχές όπως είναι το Ηράκλειο, το Μαλεβίζι και η Χερσόνησος. Με την σχετική, όπως βλέπουμε εδώ στην κάρτα μας, διορία, προθεσμία, να λήγει στις 22 Νοεμβρίου, σωστά, για τους δήμους που προανέφερα, Ηράκλειο, Χερσόνησος και Μαλεβίζι. Με την ανταπόκριση να αγγίζει και να μην αγγίζει το 18%. Να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε μια τελεσίδικη προθεσμία μέχρι και αυτή τη στιγμή και υπάρχει ενημέρωση ότι δεν θα δοθεί παράταση. Να το κρατήσουμε αυτό. Πάμε στον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη, τον πρόεδρο του ΤΕΤΑΚ, Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης. Πρόεδρε, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά. Δική μας η χαρά. Τέλος χρόνου, αυτό τον τίτλο έχουμε βάλει για το κτηματολόγιο στην Κρήτη, μεταξύ των περιφερειακών ενωτήτων και στο Ηράκλειο, συγκεκριμένες περιοχές. Τι έχει πάει στραβά, πρόεδρε, να ξεκινήσουμε από αυτό. Ομολογουμένως, παρά το ότι, όπως είπατε και εσείς, το Λασίθι ανταποκρίθηκε σχεδόν στο 85-90% και τώρα στην προανάρτηση, δηλαδή στις ενστάσεις. Η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Νότια πήγε πάρα πολύ καλά, πλησίασε τα ποσοστά του 80-85%, αν θυμάστε, που ήταν πριν από 2 χρόνια. Θυμάστε την περίοδο της πανδημίας, λίγο πριν την πανδημία μάλλον. Δυστυχώς αυτό εδώ και μάλιστα στις περιοχές με αυξημένη αξία, όπως είναι του Ηρακλείου, του Γαζίου, έτσι, του Δήμου Μαλεβιζίου και του Δήμου Χερσονήσου, που είναι περιοχές με μεγάλη αξία γης, δυστυχώς δεν υπάρχει απόκριση του κόσμου στο να προχωρήσει. Ενώ συζητούσαμε, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι μιλάμε για πάνω από 700.000 εμπράγματα δικαιώματα, σήμερα που μιλάμε, όπως είπατε και εσείς, δεν έχουν ξεπεράσει τα 140.000 εμπράγματα δικαιώματα τα οποία έχουν καταδεθεί μέχρι σήμερα. Μάλιστα, ολοκληρώστε. Αυτό που θέλω να πω, κίνδυνος να χαθούν περιουσίες. Αυτό μπορούμε να πούμε πολλά. Ναι. Έτσι, εγώ και εμείς ως Τεχνικό Επιμελητήριο, παρά τις συναντήσεις τις οποίες κάναμε, τηλεδιασκέψεις τις οποίες κάναμε με την κτηματολόγιο, με την εταιρεία, με το ελληνικό κτηματολόγιο, με το Διευθύνοντα Σύμβουλο που μας επισκέφτησε στο Τεχνικό Επιμελητήριο, με την ανάδοχο εταιρεία που έχει αυτούς τους δήμους, τους τρεις δήμους που προαναφέραμε. Και να πούμε βέβαια εδώ ότι μιλάμε για το Δήμο Ηρακλείου πριν τον κρατικό διοικισμό, δηλαδή που ενσωματώθηκε στο Δήμο Ηρακλείου μετά τον Καποδίστρια, έτσι ως διευκρίνηση. Δυστυχώς προσπαθήσαμε να βρούμε το λόγο που δεν ανταποκρίνεται ο κόσμος. Σίγουρα έχουν πέσει πολλά στον κόσμο. Ο πολίτης έχει βρεθεί σε μια ιστορία πλατφόρμων, όπου μπορεί να, τη μια χρειάζεται να φτιάξει το αυτερετό του, την άλλη θα πρέπει να κάνει το δασικό χάρτη, την άλλη θα πρέπει να κάνει το κτηματολόγιο, την άλλη θα πρέπει να κάνει το εξοικονομώ, την άλλη θα πρέπει να πληρώσει το ένα, να πληρώσει το άλλο, μέσα σε μια πανδημία όπου όλα ήταν κλειστά. Να υπενθυμίσω ότι σε αυτές τις περιοχές ξεκίνησε στις 22 Ενδεκάτου του 2021 η διαδικασία για την καταγραφή και την κατάθεση της κτηματογράφησης από τους πολίτες. Και σήμερα, 1 χρόνο μετά, συζητάμε για αυτά τα πράγματα. Πρόεδρε, θέλω λίγο να πάμε στο σήμερα, καθώς 3-4 μέρες εκπνέει και αυτή η διορία, εκπνέει η προθεσμία και το ερώτημα είναι τι θα γίνει για αυτό το 80% περίπου, σωστά, 83% που δεν έχει προβεί, δεν έχει κλειδώσει την κτηματογράφηση. Θα δοθεί παράταση, κινδυνεύουν περιουσίες, θα υπάρξουν πρόστιμα. Ωραία, λοιπόν. Ο νόμος καταρχήν είναι σαφής. Έτσι κι αλλιώς, περιθώριο από πάνω από 1 χρόνο θα πρέπει να γίνει ειδική νομοθετική ρύθμιση για να δοθεί. Έχει δοθεί βέβαια και σε άλλες περιοχές, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να αποτελέσουμε εξαίρεση. Αλλά τα ποσοστά αυτά νομίζω ότι είναι τα χειρότερα σε ολόκληρη την Ελλάδα, αν όχι αυτά χειρότερα, σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό το οποίο εμείς στο Τεχνικό Επιμελητήριο, ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα των συναδέλφων και στα αιτήματα των πολιτών,
την ερχόμενη Τετάρτη που έχουμε διοικούσα, το έχουμε ως θέμα που θα ζητήσουμε το Υπουργείο και από το θνητολόγιο ΑΕ να προχωρήσει σε μια νέα παράταση όπως και με όποιο τρόπο μπορεί, χωρίς πρόστιμο. Αυτό το οποίο λέει ο νόμος είναι σαφέστατο, το γράφει και στο δελτίο τύπου που στείλανε στις 15 Δεκάτου, ότι μετά τις 22 Ενδεκάτου όποιος δεν έχει καταθέσει τη δήλωσή του ή όποιος δεν έχει κλείσει ραντεβού, έχουν αφήσει ένα περιθώριο ναι, 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 ναι. 22 Ενδεκάτου να κλείσει ραντεβού μέσω από το site το www.χτήμαχεράκλειον.gr, όπου είναι πολύ εύκολο, το έκανα και εγώ πριν από λίγο έτσι για να δω πώς λειτουργεί. Ναι. Και από ό,τι βλέπω υπάρχουν ραντεβού μέχρι στις 8 Δεκέμβρη, άρα που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά ανοιχτά ραντεβού, ούτε σε αυτό έχει ανταποκριθεί ο κόσμος. Θα είναι εκπρόθεσμος. Το εκπρόθεσμο μετά τις 22 Ενδεκάτου ναι. Σημαίνει σύμφωνα με τον νόμο, αναλόγως το ακίνητο, από 300 ευρώ έως maximum 2.000 ευρώ αναδήλωση. Πρόεδρε. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή αν ένας πολίτης, ο οποίος σήμερα αδυνατεί το να πληρώσει ένα τοπογραφικό. Ακριβώς. Φανταστείτε με το πρόστιμο τι έχει να γίνει και πώς θα δυσκολευτεί. Τελευταία δηλαδή ερώτηση, Πρόεδρε, έχουμε ένα λεπτό και μια γρήγορη απάντηση θέλω. Μετά εκτός σχεδίου, θα υπάρξει εξέλιξη, θα δοθεί παράταση. Δυστυχώς γνωρίζετε ότι έχουμε κάνει πάρα πολλές κινήσεις. Ναι. Και εγώ προσωπικά έχω συναντηθεί με τον κύριο Παγωγιάννη την προηγούμενη εβδομάδα την ημέρα χωροταξίας και πολεοδομίας. Ναι. Του έθεσα το θέμα. Έχουμε κάνει επιστολή όλες τις νησιωτικές περιοχές που έχουμε που ουσιαστικά έχουμε το μεγάλο πρόβλημα των καταρτισμένων, των κατακαιρματισμένων ιδιοκτησιών. Έχουμε ζητήσει σταδιακά, μια και μέχρι το 2025 το τεχνικό επιμελητήριο έχει αναλάβει τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Μέχρι το 2025 θα είναι ολοκληρωμένο μια και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σημαίνει ότι υπάρχει μια υποχρέωση της χώρας σε όλο αυτό το εγχείρημα. Άρα μπορεί να υποκαταστήσει την εκτός σχεδίου δόμηση και μιλάμε για τα καταπαρέκκληση άρτης. Σωστά, σωστά. Και όχι για τα ακίνητα 4 στρεμμάτων κλπ. Κάτω από τα 4. Ο κ. Μπακογιάς προσωπικά μας είπε σε όλους μπροστά και εμένα ότι έχει φτιαχτεί νομοθετική ρύθμιση ώστε και σύμφωνα με το αίτημά μας σταδιακά ένα περιφερειακή ενότητα όπου καταρτίζεται και όπου έχουμε τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Παρουσία μάλιστα και του Προέδρου του ΤΕΕ, του κ. Στασινού, ήταν σε αυτή τη συνάντηση, να καταργείται σταδιακά η καταπαρέτηση εκτός σχεδίου δόμηση. Μας είπε ότι το έχουν σχηδεί θετικά και ο Ταγαράς, ο Υπουργός, το έχει δει θετικά. Δυστυχώς αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει μια πολιτική βούληση αυτή τη στιγμή να μην δοθεί παράταση για τα καταπαρέκκληση μάλιστα. Λοιπόν, η κόπεδα που ήταν Πρόεδρε, θα το ξαναδούμε. Αυτή τουλάχιστον την πληροφόρηση. Θα το ξαναδούμε. Ελπίζω να εισακουστούμε και εμείς θα κάνουμε και περαιτέρω ενέργειες γι' αυτό. Μα χαμένο θα βγει και το κράτος. Πέρα από τα προβλήματα που είναι το πρωτεύον αυτή τη στιγμή και το κράτος θα χάσει. Για την απαξίωση που βγει στο κράτος. Ακριβώς. Από τη μία μέρα στην άλλη η κόπεδα θα γίνουν αγροτεμάχια και χωράφια. Λοιπόν, την καλησπέρα μας, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.